Bonsoir à toutes et tous. Kalispera seoles que olus. Je suis Patrick Comois Καλησπέρα σας. Είμαι ο Πατρίκ Κομουά, ο Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Ο εορτασμός των 200 ετών από την ελληνικής επανάστασης από το ελληνικό κράτος με τη στήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και την Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία. Αυτόν τον εορτασμό δεν τον αντιμετωπίζουμε ως μια ματιά στο παρελθόν, αλλά και ως μια ευκαιρία να στοχαστούμε για αυτή την ιδιαίτερη σχέση φιλίας που ενώνει την Ελλάδα και τη Γαλλία σήμερα, αλλά και αύριο. Το αντιμετωπίζουμε και ως μια ευκαιρία στοχασμού για αυτό που μας έχει διδάξει η Ελλάδα, μας διδάσκει η Ελλάδα, η ιστορία της σήμερα. Στην καρδιά αυτών των διδαγμάτων αυτής της κληρονομιάς βρίσκεται η ελληνική δημοκρατία, μνήμη της, η ιστορία της, τα αναγνώσματά της, τα φιλοσοφικά της κείμενα, τα ιστορικά, όλα αυτά συνεχίζουν να μας απασχολούν από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Σήμερα έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε με την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και να έχουμε μαζί μας μερικούς από τους εξέχοντες Έλληνες και Γάλλους φιλοσόφους για να θίξουμε ένα θεμελιώδες ζήτημα. Τι ήταν η ελληνική δημοκρατία και πώς η ιστορία της ελληνικής της δημοκρατίας συμβάλλει στο σήμερα. Ευχαριστώ λοιπόν τον Γιώργο Φαράκλα, την κυρία Νικολαίδου Κυριανίδου, τον Πολ Ισμάρ. Ευχαριστώ επίσης και την κυρία Σόνκοφσκι, τη Διευθύντρια της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής για τη συμμετοχή και τον συντονισμό της σημερινής βραδιάς. Εύχομαι σε όλους μια ευχάριστη βραδιά σε όσους παρακολουθούν τη σημερινή μας εκδήλωση στην Ελλάδα, στη Γαλλία και όπου αλλού ανά τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η Βερονίκη, η Διευθύντρια της Γαλλικής Σχολής Αθηνών. Είμαι η Βερονίκη λοιπόν Σόνκοφσκι, Διευθύντρια της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και καθηγήτρια ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Λιόν. Και είναι ιδιαίτερη χαρά που μπορούμε να συναντηθούμε σήμερα όλοι μαζί σε αυτή τη βραδιά που είναι αφιερωμένη στην ελληνική δημοκρατία. Κάποιες διευκρινήσεις για τους θεσμούς που στηρίζουν αυτή τη βραδιά. Η σχολή που εκπροσωπώ είναι η Γαλλική Σχολή Αθηνών, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα από το 1946. Με αποστολή την έρευνα του ελληνικού κόσμου από την προϊστορία μέχρι σήμερα με ανασκαφές αρχαιολογικές αλλά και εργασίες στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Αυτό το στρογγυλό τραπέζι γίνεται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, τον γειτονά μας, με το οποίο συνεργαζόμαστε τακτικά και το οποίο μας υποδέχεται εικονικά σήμερα. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Πατρίκ Κομουά για την φιλοξενία. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι πολύτιμο στην Ελλάδα, που είναι η δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδας και για την κληρονομιά που αυτή μας έχει δώσει σήμερα. Τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω στα ίχνη των Φιλελλήνων. Γνωρίζουμε ότι η αφοσίωσή τους στο ελληνικό αίτημα που τους οδήγησε να ξεσηκωθούν εναντίον των Οθωμανών είχε ως κίνητρο, είχε ως τροφή τις έννοιες της ελευθερίας που συνδέονταν άμεσα με την αρχαία ελληνική ιστορία, με τους ήρωες και τους φιλοσόφους της. Από τα τέλη του 18ου αιώνα οι στοχαστές είχαν προβάλει τις βασικές έννοιες της αρχαιότητας που θα αποτελούσαν την απαρχή της ελευθερίας, την ελευθερία των Ελλήνων, την οποία κατέκτησαν από το 1821. Όμως, τι κινητροδοτεί σήμερα αυτούς τους κληρονόμους, γιατί αν η αρχαία ελληνική δημοκρατία ήταν πηγή θα μπορούσε να γίνει και κλειός, θα μπορούσε να περιορίζει τους ανθρώπους και να μην μπορούν να δουν την πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι τα δημοκρατικά καθεστώτα που έχουμε σήμερα δεν έχουν καμία σχέση, ελάχιστη σχέση με την δημοκρατία των Ελλήνων της αρχαιότητας. Και αν μας συνδέει, αν είμαστε αφοσιωμένοι στην έννοια της ελευθερίας και στο πολίτευμά του τη δημοκρατία, πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτό το ιδεώδες της δημοκρατίας
τίθεται υπό αμφισβήτηση πολλές φορές το μοντέλο της δημοκρατίας. Το πλαίσιο αυτό των 200 ετών του εορτασμού του ελληνικού αγώνα μας οδηγεί να επανεξετάσουμε τα διδάγματα της αρχαιότητας με την απαραίτητη αποστασιοποίηση που μας δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε αυτή την ιστορική κληρονομιά της αρχαιότητας και να την αξιοποιήσουμε. Οι ιστορικοί μας διδάσκουν ότι κάθε κοινωνική και πολιτική διαδικασία θα πρέπει να νοείται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Οι φιλόσοφοι μας διδάσκουν ότι τα πολιτικά μοντέλα είναι κατασκευάσματα που θα πρέπει να εξεταστούν. Ακριβώς αυτό. Οι ιστορικοί και φιλόσοφοι βρίσκονται σήμερα μαζί μας σε αυτό το εικονικό στρογγυλό τραπέζι για να εξετάσουμε το θέμα με μια ιστορική ματιά. Τους παρουσιάζω, κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, είναι πρόεδρος του τμήματος. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικής φιλοσοφίας, πρόεδρος του τμήματος φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει έργα για την Χάννα Αραντ. Ο κύριος Πατρίκ Μπουσχόν είναι καθηγητής του Collège de France, κατοχός της έδρας ιστορίας των εξουσιών στη Δυτική Ευρώπη 13ου-16ου αιώνας και μελετά κυρίως τη Μεσαιωνική Ιταλία, αλλά έχει δημοσιεύσει έργα για το ρόλο του ιστορικού στο δημόσιο λόγο, όπως για παράδειγμα η Παγκόσμια Ιστορία της Γαλλίας που δημοσιεύτηκε υπό την διεύθυνσή του. Ο Γεώργος Φαράκλας είναι καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Έχει συγγράψει πάρα πολλά έργα για τον Μακιαβέλη, τον Χέγκελ, ειδικότερα με θέμα το θέμα της ατομικότητας και είναι και μεταφραστής στα ελληνικά του Χέγκελ. Ο Πολάν Ισμάρ είναι καθηγητής αρχαίας ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Aix Marseille και μέλος του Ινστιτούτου Universitaire de France. Έχει συγγράψει πολλά έργα που εξερευνούν την κατασκευή του πολιτικού στην αρχαία Ελλάδα, διερευνώντας το ιδεώδες της δημοκρατίας της ελληνικής αρχαιότητας σαν τη διαστολή με την με το θέμα του ήλωτα. Έχουμε λοιπόν ιστορικούς και φιλοσόφους με τους οποίους έχουμε την τιμή να εξερευνήσουμε όλα αυτά τα θέματα και απευθύνουμε πρώτα με μια ερώτηση στον Γιώργο Φαράκλα, γιατί ένας φιλόσοφος που έχει επεξεργαστεί τα έργα της πολιτικής φιλοσοφίας του 19ου και 20ου αιώνα, αλλά πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για έναν καθηγητή, για έναν φιλόσοφο, Αθηναίο φιλόσοφο σε ελληνικό πανεπιστήμιο, το θέμα της κληρονομιάς της αρχαιότητας είναι ένα σύνθετο θέμα. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η φιλοσοφία της αρχαιότητας ως πολιτική έννοια, χωρίς να την καταστήσουμε απόλυτη, αλλά να την προσεγγίσουμε ως φιλόσοφος και ιστορικός? Σας ευχαριστώ και θα ήθελα στο όνομα των Ελλήνων συμμετεχόντων αυτού του στρογγυλού τραπεζιού να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν θέλουμε να ισχυριστούμε εδώ ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι οι κληρονόμοι, οι προνομίουχοι κληρονόμοι της δημοκρατίας. Η δημοκρατία υποεννοήθηκε από άτομα που μιλούσαν ελληνικά, αλλά αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα, όπως είναι τα μαθηματικά, η φιλοσοφική συζήτηση, όλα αυτά ελληνικές ανακαλύψεις. Κανένας δεν ισχυρίζεται επίσης ότι οι Έλληνες είναι καλύτεροι μαθηματικοί, άνθρωποι του θεάτρου και δεν έχουμε να δώσουμε μαθήματα δημοκρατίας στους άλλους. Οι πρόγονοί μας θα ήταν ίσως ο Βολτέρος πριν 200 χρόνια κατά της εξουσίας του Σουλτάνου, ενώ η Ευρώπη βρισκόταν σε εκείνη την εποχή στη δύνη της. Είμαστε βεβαίως περήφανοι για αυτούς τους προγόνους, αλλά δεν είμαστε αποκλειστικοί κληρονόμοι αυτής της δημοκρατίας. Αυτό ήθελα να πω ξεκινώντας και θα επανέλθω στη συνέχεια σε άλλα ζητήματα. Ήταν σημαντικό να διευκρινίσετε αυτό το σημείο και τώρα στρέφουμε στον Πολάν Ισμάρ.
για να ξεκινήσουμε την διερεύνησή μας αυτού του ιστορικού φαινομένου της ελληνικής δημοκρατίας της αρχαιότητας. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο δομείται αυτό το σύστημα της δημοκρατίας, την αρχαιότητα. Πολλά έχετε, μπορούμε να πούμε ότι η κοινωνική δομή των αρχαίων κοινωνιών θα είχε κατά κάποιον τρόπο προσανατολίσει την δόμηση της ελληνικής δημοκρατίας και ιδιαίτερα της Αθήνας, εκείνης που γνωρίζουμε καλύτερα μέσα από τις πηγές. Μπορείτε λίγο να διευκρινίσετε, να απαντήσετε σε αυτό το πλαίσιο της κατασκευής της ελληνικής δημοκρατίας. Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι για τους ιστορικούς τίθεται το ερώτημα γιατί στην Ελλάδα ή στην Μικρασία δημιουργείται το 5ο αιώνα κάτι που δομεί την δημοκρατία. Μπορούμε να σκεφτούμε κάποιες απαντήσεις, πάντα υποθετικές, αλλά για μένα το σωματικό στοιχείο είναι ο πολυθεϊσμός και να σκεφτεί κανείς την θεϊκή τάξη και τον Θεό όχι ως άτομο, αλλά ως πολλές θεότητες. Υπάρχουν πολλοί Απόλλωνες, πολλοί Ποσειδώνες, πολλές Αρτέμιδες και να στοχαστεί κανείς την εξουσία μέσα σε αυτό το πλαίσιο, την εξουσία που καταλαμβάνει ο Δίας και αυτή η εξουσία αμέσως διαιρείται, κατανέμεται. Αυτή λοιπόν η πολυθεϊστική αντίληψη της θεϊκής τάξης έχει επιπτώσεις στις αναπαραστάσεις της αρχής, της εξουσίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Επίσης, πώς μπορούμε να σκεφτούμε τις ελληνικές κοινότητες της αρχαϊκής περίοδου, της 5ου και 6ου αιώνα. Αυτό που είναι αρκετά σημαντικό είναι η θεσμοθέτηση των κοινωνικών ιεραρχιών και δεν παρατηρούμε κάτι που θα έμοιαζε σε μια αριστοκρατία εκείνη της, αλλά βλέπουμε διάφορες ελίτ που ανανεώνονται πολύ, πολύ συχνά. Δεν υπάρχει κάτι στην Ελλάδα που να μοιάζει με τη γένς, τη ρωμαϊκή γένς. Δεν υπάρχει αριστοκρατία. Υπάρχει μια ελίτ, αλλά μάλλον όχι αριστοκρατία στην αρχαϊκή εποχή. Έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχουν κοινοτικές δομές που δεν είναι ίσως ίσες, αλλά που δεν είναι τόσο τυποποιημένες. Υπάρχει κάτι, μια πρωτόγονη μορφή. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, θεμελιώδες. Ένα μέρος του ελληνικού κόσμου είναι κοινωνία που βασίζεται στη δουλεία. Ο μεγάλος ιστορικός ο Φίνλεϊ θεωρούσε ότι υπήρχαν παράλληλα λοιπόν αυτές οι κοινωνίες και οι δούλοι. Η Αθήνα της κλασικής εποχής, σύμφωνα με τον Φίνλεϊ, ήταν η πρώτη κοινωνία που χρησιμοποίησε τη δουλεία στην ιστορία, πριν από την αυτοκρατορική Ρώμη. Να στοχαστεί κανείς πάνω στις σχέσεις μεταξύ δημοκρατίας και κοινωνίας που βασίζεται στη δουλεία είναι ίσως
υπάρχει κάτι το απλοϊκό που θα έλεγε ότι η δουλεία ήταν απαραίτητη στη δημοκρατία γιατί απελευθέρωνε τους πολίτες από τις παραγωγικές δραστηριότητες και θα τους επέτρεπε να συμμετέχουν στην πολιτική, στο πολιτικό βίο. Καθώς η κοινωνία βασιζόταν σε αυτή την ιδέα της συμμετοχής, είναι κατά το ίμιση αληθές και κατά το ίμιση ψευδό. Οι πολίτες δεν περιφρονούσαν τις παραγωγικές εργασίες, όπως το είχαμε, μπορούσαμε να το φανταστούμε. Είναι βέβαιο ότι η δουλεία χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία. Είναι λίγο πολύπλοκο να το αποδείξουμε, αλλά προσπάθησα να συσχετίσω την έννοια της πολιτικής εκπροσώπησης που δεν υπάρχει στην κλασική Αθήνα και αυτό συνδέεται σίγουρα με την ύπαρξη της δουλείας. Σκέφτομαι επίσης ότι η προσφυγή στους δημόσιους δούλους είναι οι δούλοι τους οποίους κατέχει η πολιτεία και που έχουν διοικητικά καθήκοντα προκειμένου η πολιτεία να λειτουργήσει, υποδεικνύει έτσι ένα κρατικό μηχανισμό κατά κάποιον τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εξετάσουμε αυτή τη σχέση μεταξύ δημοκρατίας και δουλείας. Όταν σκεφτόμαστε, όταν προσπαθούμε να σκεφτούμε ιστορικά την έννοια της δημοκρατίας και να τοποθετήσουμε την εμφάνισή της σε ένα πλαίσιο, πρέπει να εξετάσουμε τις διάφορες περιπτώσεις. Ταυτόχρονα, αυτή η δημοκρατία έχει μια ισχύ που ισχύει μέχρι σήμερα και συνεχώς μας προβληματίζει και τα ζητήματα του παρόντος προσανατολίζουν και εμπλουτίζουν την έρευνά μας σχετικά με το τι υπήρξε η δημοκρατία και κάνουμε αυτό το πηγενέλα μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος και η γνώση του παρελθόντος μπορεί να διαφωτίσει την γνώση του παρόντος. Αυτή η πραγματικότητα, όπως την αναλύουν οι ιστορικοί της αρχαιότητας, γνωρίζει μια πραγματικότητα στις μεταγενέστερες εποχές δύσκολες και που συνίσταται στο θέμα της συνέχειας ή της ασυνέχειας αυτή την κληρονομιά. Πατρίκ Μπουσχόν, εσείς που ασχοληθήκατε συγκεκριμένα με αυτό το θέμα της πρόσληψης και της συνέχειας ή ασυνέχειας αυτής της κληρονομιάς. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ελληνικής δημοκρατίας που θα ενταχθούν στα πολιτεύματα των μεταγενέστερων εποχών στον Μεσαίωνα. Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι που είναι ουσιαστικό. Είναι ουσιαστικό για να κατανοήσει κανείς τις σχέσεις μεταξύ αρχαίος Ελλάδος και ημών ανεξάρτητα από το νόημα που προσδίδουμε σε αυτό το εμείς. Όχι κατά ανάγκη εμείς οι Έλληνες, ακούσαμε βέβαια τον Γιώργο, αλλά εμείς οι Έλληνες, εμείς οι Ευρωπαίοι, εμείς οι Δημοκράτες. Αρκεί να θυμηθούμε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα καθεστώς, είναι ένα
ένα καθήκον προς υλοποίηση. Δεν είμαστε ποτέ δημοκράτες. Προσβλέπουμε στη δημοκρατία. Είναι πάντοτε μπροστά μας και προσπαθούμε να την υλοποιήσουμε. Μεταξύ λοιπόν της αρχαιότητας και ημών με ήττα υπάρχει ένας δρόμος, υπάρχει ένας χώρος όπου εγώ που ασχολούμαι με τον Μεσαίωνα προσπαθώ να εξερευνήσω. Και κυρία Διευθύντρια, αγαπητή Βερονίκη, όπως το είπατε, είναι η σχέση μεταξύ της συνέχειας και της ασυνέχειας. Και θα θέλαμε αυτή η σχέση να είναι άμεση, συνεχής, σαν ένα τεντωμένο σκηνή μεταξύ των Ελλήνων και ημών. Και είναι αλήθεια ότι όλοι οι επαναστάτες και πολλό μάλλον οι Έλληνες επαναστάτες, αλλά όχι μόνο οι Αμερικανοί επαναστάτες, οι Γάλλοι επαναστάτες, όταν θέλουν να επισπεύσουν μια κοινωνική αλλαγή, τότε ντύνονται την αρχαιότητα και θέλουν να ξαναεκινήσουν την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη. Τα πράγματα βέβαια κυλούσαν διαφορετικά στις περιόδους που γνωρίζω κάπως καλύτερα, δηλαδή του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, γιατί όπως πολύ ορθά γνωρίζετε, αυτό το νήμα ήταν τόσο τεντωμένο που έσπασε, ήταν το νήμα της παράδοσης. Είτε πρόκειται να το δούμε από φιλολογική, κειμενική, γλωσσική πλευρά. Γιατί όταν οι πόλεις, γιατί στις πόλεις όλα αυτά συμβαίνουν, γίνεται ο πειραματισμός και γίνεται η επανεκκίνηση, οι μορφές αστικής αυτοκυβέρνησης, που θα ονομάσουμε το Μεσονικό Δήμο. Αυτοί οι πολιτικοί πειραματισμοί, τα συστήματα εκπροσώπησης, τα συστήματα της συναπόφασης του ελέγχου των ελίτ, γιατί πράγματι στη δημοκρατία, αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο, είναι ο έλεγχος των ελίτ. Όταν όλα αυτά τα συστήματα δρομολογούνται, δημιουργούνται από εκεί και πάλι στον 12ο αιώνα, ποτέ δεν ονοματίζονται έναν όρο που δεν είναι η δημοκρατία. Αντιθέτως, θα μιλήσουμε, θα ακούμε, θα γίνεται λόγος για commune, για res publica, ενδεχομένως, στα λατινικά όλα αυτά. Όμως η δημοκρατία δεν βρίσκεται ούτε στον ορίζοντα της σκέψης, ούτε στον ορίζοντα του πρακτικού πειραματισμού. Τα μοντέλα, λοιπόν, αν υπάρχουν, είναι μοντέλα της Ρώμης. Εμείς οι ιστορικοί, κατ' επάγγελμα, βλέπουμε λοιπόν τους δήμους της Ιταλίας από τον 13ο αιώνα να αποπειρώνται και να προσκρούν στο ίδιο πρόβλημα, που είναι ένα πρόβλημα όλο και περισσότερο ουσιώδες στον πολιτικό στοχασμό, όταν γίνεται λόγος για εκπροσώπηση, για ποσοστό συμμετοχής. Προσκρούμε σε ζητήματα κλίμακας και σε αυτό που ονομάζουμε την δυνατότητα να ανέβει κανείς σε αυτή την κλίμακα. Είναι ένα πρόβλημα που είχαν αντιμετωπίσει γρήγορα οι κοινότητες, οι δήμοι στην Ιταλία. Μπορεί να είναι αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά την ανάθεση, την εκπροσώπηση ή την απόφαση από κοινού, την από κοινού λήψη αποφάσεων, αλλά πέρα από ένα συγκεκριμένο μέγεθος, το πράγμα γίνεται περιπλέκεται, δυσκολεύει. Υπάρχει λοιπόν εδώ το σημαντικό για μένα ερώτημα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, όσοι προσπάθησαν, αποπειράθηκαν, έκαναν πειραματισμούς πολιτικούς, περισσότερο σε πόλεις, σε εκλογικά συστήματα τύπου ελβετικές συνομοσπονδίες, είχαν εμέσως κατά νου το ελληνικό προηγούμενο της αρχαίας Ελλάδος, γιατί ο χρόνος είχε περιπλέξει τόσο πολύ το
τα πράγματα που περνούσαν από το φίλτρο των Λατίνων και μιλώ για την Ευρώπη και δεν αναφέρομαι στον ελληνικό μεσαίωνα, όπως έλεγε η Ευλίν Πακλεσόν. Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες για να επαναλάβω, υιοθετήσω μια προσφυλής αναφορά στην Βάνα, ένα στη Χάνα Άρεντ, ένα χαμένος θησαυρός. Υπάρχει ο θησαυρός, αλλά έχει χαθεί. Θα πρέπει να αναγεννηθεί, να αναδημιουργηθεί, να ανασυσταθεί. Και αυτό που μου φαίνεται σημαντικό είναι ότι ως ιστορικοί θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το όφελος για τον οστερικό και τον πολίτη, το όφελος από το να κατανοήσουμε την ιστορία υπ' αυτό το πρίσμα, ως ένα σχαμένος θησαυρός, ένα νήμα που έσπασε ή, όπως είπε ο Γιώργος εξ αρχής, ως μία ιστορία που δεν είναι γενεαλογική. Ποιο είναι το όφελος, αυτό που... Το όφελός μας είναι ότι υπάρχει ένα αφήγημα που δίνει τη δυνατότητα των πειραματισμών. Τη στιγμή λοιπόν που αποπειρώμεθα, που νιώθουμε τη δημοκρατία, δεν έχουμε εξασφαλίσει μία διαδοχή, μία κληρονομιά. Όλα θα πρέπει να επανευρεθούν. Υπάρχει ένα βιβλίο που τα περιγράφει πολύ ωραία όλα αυτά, του Ζακ Νταλαχάν. Το κυβερνό σημαίνει υπηρετώ, με υπότιτλο «Δοκίμιο μεσαιωνικής δημοκρατίας» ή «Απόπειρα μεσαιωνικής δημοκρατίας». Δηλαδή, είναι απόπειρα και πειραματισμός. Και αυτό μου φαίνεται ενδιαφέρον. Αυτή είναι η πρώτη ιστορικότητα. Η άλλη ιστορικότητα είναι αυτή των ιστορικών ανδρών και γυναικών. Σήμερα, λοιπόν, πράγματι, εάν ασχολούμαστε με το Ρεσπούμπλικα, ασχολούμαστε βέβαια με την Ελλάδα, αλλά και ενδιαφερόμαστε και παρακολουθούμε και ό,τι λένε οι ιστορικοί εκείνης της εποχής. Και σε αυτό θα αναφερθούμε εγώ, αλλά και όλοι μαζί, και δεν θέλω να μακρηγορήσω. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, επηρέασε άμεσα τα σύγχρονα καθεστώτα. Δεν είμαι διόλου βέβαιος. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι κατανοούμε καλύτερα αυτά τα σύγχρονα, αλλά και μεσαιωνικά συστήματα, χάρη στην ανθρωπολογία της αρχαίας Ελλάδος, όπως εσείς οι ιστορικοί φιλόσοφοι την ασκείτε σήμερα. Γι' αυτό η ιστοριογραφική αυτή προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ένα νήμα που κόπηκε, λοιπόν. Σήμερα η σύγχρονη φιλοσοφία παίρνει τις διαστάσεις της. Στρέφομαι στον Γιώργο Φαράκλα. Ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία που παρεμβάλλονται προκειμένου να διαφοροποιηθεί αυτή η έννοια της δημοκρατίας, εκείνη των αρχαίων, γύρω από αυτό το ζήτημα της συμμετοχικής δημοκρατίας, στην οποία αναφέρθηκε ο Πολάν Ισμάρ, ένα ζήτημα που τίθεται από την αρχαιότητα. Υπάρχει ένα ερώτημα στη σύγχρονη φιλοσοφία σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής του πολίτη. Ναι, πράγματι, μπορούμε να πούμε ότι το να δίνει κανείς την συνένεσή του είναι ένα πράγμα και η ενεργή συμμετοχή είναι κάτι άλλο. Συμμετέχουμε σε πολιτικά καθεστώτα που ζητούν τη συνένεσή μας, αλλά όχι την άμεση συμμετοχή μας. Αυτό αντιπαραθέτει την σύγχρονη δημοκρατία με την αρχαία δημοκρατία, όπως το αναφέρθηκε ο Πολάν Ισμάρ στον Φίνλε, σχετικά με την αρχαία δημοκρατία και τη σύγχρονη δημοκρατία. Αν δεν σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματά μας, δεν υπάρχει συνένεση, αλλά να αρκούμαστε σε αυτό το λίγο θα ήταν πολύ μετριοπαθές. Ζούμε σε ένα καθεστώς που αυτή η ιδέα της συμμετοχής ανάγεται στον Καντ και θεωρείται
δημοκρατική και η συμμετοχή στην διαμόρφωση των νόμων θεωρείται δημοκρατική. Ο Ρουσό επίσης αναφέρεται σε αυτό, στην εκλογή των εκπροσώπων. Ο Ρουσό είναι ο δάσκαλος του Καντ στην πολιτική ηθική και υπάρχει μια αντιπαράθεση σε αυτό το σημείο, όπως θα υπάρξει και στον 19ο αιώνα. Πρέπει η διαδικασία λήψης αποφάσεων να ενσωματώνει αυτή την έννοια. Πρέπει να χαίρεται κανείς για την μη συμμετοχή των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία ή να θλίβεται κανείς όπως ο Φίνλε. Ο Μισελ Μπακουνίν ισχυρίζεται ότι η ελληνική δημοκρατία είναι φορέας χειραφέτησης, ανθρώπινης χειραφέτησης και γιατί το ρωμαϊκό δίκαιο αρκείται να δώσει κάποιες εγγυήσεις, ενώ η ελληνική δημοκρατία δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα να δράσει σχετικά με το πεπρωμένο του. Είναι το ίδιο σχολιασμό που κάνουν δύο φιλόσοφοι που δεν ήταν αναρχικοί. Ο Καστοριάδης είναι ευαίσθητος στα επιχείρηματα του Ρουσό, αλλά η Αρέντ δεν ανήκει σε αυτό το ρεύμα, έστω και αν θεωρεί τον εαυτό της φιλελεύθερο. Εάν η Αρέντ θαυμάζει λοιπόν αυτά τα κινήματα που αναπτύχθηκαν στις σύγχρονες επαναστάσεις, αυτό το χαμένο θησαυρό, όπως αναφέρθηκε ο Πατρίκ Μπουσχόν, δεν είναι επειδή μισεί το κράτος, το εθνός κράτος είναι η καλύτερη προστασία απέναντι στον ολοκληρωτισμό. Η Αρέντ πάβει να είναι μαρξίστρια, αλλά δεν γίνεται αναρχική. Επηρεάζεται από την Ρόζα Λούξεμπουργκ, που ήταν αντίθετη με την δικτατορία του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ρωσία και αναζητά μια λειτουργία της δημοκρατίας μέσα στα συμβούλια, όπως γινόταν στην αρχαία Ελλάδα, και η συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων είναι αυτό που η Αρέντ ονομάζει ενεργή ζωή ή αυτονομία, όπως το ονομάζει ο Καστοριάδης. Η Αρέντ παίρνει αυτή τον ορισμό μέσα από την αριστοτελική θεώρηση μεταξύ πράξης και ποίησης στα αρχαία ελληνικά, αλλά και η πολιτική είναι μια πράξη, δηλαδή μια δραστηριότητα ανεξαρτήτως οποιοδήποτε σκοπού στον οποίο υπάγεται και μέσα στην άσκηση αυτής της δραστηριότητας είμαστε ελεύθεροι και όχι στα άσκηση του οίκου, της οικονομίας. Αυτό το μοντέλο τίνει να αποκλείει οποιοδήποτε οικονομικό υποκείμενο από τη δημόσια συζήτηση. Ότι πάγεται στην οικονομία, ανάγεται στο ιδιωτικό πλαίσιο της οικογένειας. Ο Καστοριάδης θεωρεί ότι πρέπει να λαμβάνεται κοινή απόφαση για τα ζητήματα που μας αφορούν. Ο Ρουσό επανέρχεται σε μια ιδέα που έχει αναπτύξει ο Αριστοτέλης. Οι πολίτες είναι ίσοι σε σχέση με τις πολιτικές τους δυνατότητες. Η ισότητα αφορά ένα περιορισμένο αριθμό πολιτών. Αυτό που διαφοροποιεί τον Καστοριάδη από την Άρεντ
οι συγκρούσεις οικονομικών συμφερόντων μπορούν να επιτρέψουν την πολιτική αυτονομία. Η ΡΕΝΤ αναφέρεται στο κράτος πρόνοιας. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να αναφερθώ σε ένα άλλο στοιχείο και να ρωτήσω αν μπορούμε να αφαιρέσουμε από τα συμφραζόμενά τους την έννοια της συνένεσης, γιατί θα μπορούσε να έχει στρεβλά σε επιπτώσεις και να μας οδηγήσει στην τρομοκρατία των Ιακωβίνων ή στον ναζισμό, όπου αναφέρθηκαν διάφοροι στοχαστές. Ο Λακούλα Μπάρτ προσπαθεί να δικαιολογήσει τον Χάιντεγκερ. Ο Καστοριάδης θεωρεί ότι μπορούμε να αντιληφθούμε τα ζητήματα όπως οι Έλληνες, όταν θεωρούμε ότι η εξουσία προέρχεται από τη θεϊκή. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε πολύ καλά την Αιγυπτιακή θρησκεία για να κατανοήσουμε τα μαθηματικά. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να κατανοηθούν εκτός συμφραζόμενων. Μόνο ορισμένα πλαίσια μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε μερικά πράγματα. Ως εκ τούτο, το πλαίσιο των αρχαίων Ελλήνων, που είναι το δικό μας, προσφέρει διάφορες ομοιότητες και μας επιτρέπουν να ξαναβρούμε τα ίδια θεωρήματα σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Μια κριτική ανάγνωση από τους σύγχρονους φιλοσόφους, πράγματι, που ασχολήθηκαν με αυτό το δημοκρατικό ιδεώδες. Βάνα Νικολαίδου, κατά τη γνώμη σας, είναι επίκαιρη η δημοκρατία των αρχαίων στο φιλοσοφικό λόγο? Και υπό ποια έννοια? Πιστεύω ότι πάντοτε θα είναι επίκαιρο, γιατί, όπως είπε ο κύριος Μπουσχόν, η δημοκρατία είναι ένα καθήκον που πρέπει να υλοποιηθεί. Αυτό μας έμαθε η αρχαιότητα, η ελληνική αρχαιότητα. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η πολιτική είναι ανθρώπινη. Ορίζει το χώρο που βρίσκεται μεταξύ των θεών και των ανθρώπων θηρίων. Και αν αφαιρέσουμε τη δύναμη του Θεού, μας απομένει να οριοθετήσουμε το δίκαιο και το άδικο, το καλό και το κακό. Όμως με κριτήριο που αντλεί την εγκυρότητά του από την δημοσιότητα, από το δημόσιο χώρο, από τη δημόσια συζήτηση. Αυτό λοιπόν που μας έδειξε η ελληνική αρχαιότητα και παραμένει μια πράξη υλοποίησης στο μέλλον, είναι ότι επιδιδόμαστε σήμερα στην πολιτική απάθεια, είναι ότι η πολιτική είναι το αντικείμενο του δημόσιου λόγου, είναι η από κοινού συζήτηση. Ούτε η Βουλή των Θεών, ούτε η ιστορία πρέπει να μας διδάξει πώς πρέπει να συζητάμε και να αποφασίζουμε για πράγματα, για υποθέσεις που μας αφορούν όλους. Αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι η πολιτική τέχνη που αφορά την πόλη, την Αθήνα, είναι η ρητορική τέχνη, που σημαίνει ότι η αλήθεια είναι η διαρκής αναζήτηση συνένεσης. Δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια, γιατί πράγματι η πολιτική είναι απολύτως ανθρώπινη.
είναι μια έννοια που προϋποθέτει την έννοια του πολίτη, την οποία έχουμε ξεχάσει, σχεδόν ξεχάσει σήμερα, που σημαίνει ότι οι πολίτες, ο πολίτης ήταν ένα άτομο που έπρεπε να αναλάβει τις πράξεις της κοινότητάς του και η πόλη απαιτούσε να είναι σε θέση να κρίνει και να αποφασίζει για τα κοινά. Κατ' εμέ, η επικαιρότητα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας έγκυται σε αυτή την έννοια της ατομικότητας, η οποία σφυριλατήθηκε, μια έννοια η οποία παραμένει ξένη στην αναδίπλωση, στην οικία και ιδιωτική σφαίρα που χαρακτηρίζει τους περισσότερους εξημών. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στον Καστοριάδη, αλλά και στην Χάννα Άρεντ, μία από τις αγαπημένες σας συγγραφείς, φιλοσόφους. Μπορείτε να μας πείτε πολύ σύντομα ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της δικής της ανάγνωσης του δημοκρατικού μοντέλου. Ευχαρίστως, αφού σας ευχαριστήσω πρώτα για αυτή την πρόσκληση που με χαροποιεί, διότι βρίσκομαι μεταξύ τόσο μεταξύ συναδέλφων οι οποίοι είναι οι δήμονες στο αντικείμενό τους. Για την Χάννα Άρεντ, η Αθηναϊκή Δημοκρατία είναι η ισονομία, δηλαδή η πολιτική τάξη σύμφωνα με τον διάλογο του Ηροδότου για το πολίτευμα, όποιος να μην μας δίδασκε ότι η ισονομία είναι το πολίτευμα όπου ο νόμος και η κυβέρνηση βασίζονται στην ίση κατανομή της πολιτικής εξουσίας. Αυτό που έχει σημασία, σύμφωνα με την Χάννα Άρεντ, όλες οι αιωνίες μας έχουν σφυριλατηθεί από εμπειρίες που επέζησαν στα αφηγήματα. Έτσι, λοιπόν, και στη ιστοριογραφία, έτσι ανακαλύπτουμε την πρωταρχική τους έννοια, κατανοώντας ότι έχουν γίνει μεταλλάξεις με βάση την αλλαγή της ανθρώπινης συνθήκης. Έτσι λοιπόν, βαδίζοντας τα ίχνη του Walter Benjamin στο ρόλο του αλλιέα μαργαριταριών, η Άρεντ καταδύεται στην ποίηση και στην ιστοριογραφία για να ανακαλύψει την πρωταρχική εμπειρία, η οποία παραπέμπει στον όρο πολιτική. Και ανακαλύπτει λοιπόν ότι πρόκειται για την αρχαία πολιτεία. Και αναφέρω, η αρχαία πόλη, η ελληνική πόλη, θα συνεχίσει να υπάρχει στο βάθος της πολιτικής μας ύπαρξης, στο βυθό της θάλασσας, όσο θα έχουμε στα χείλη μας την λέξη πολιτική. Από τον ορισμό της, λοιπόν, η αρχαία πόλη είναι οριοθετημένη και κατασκευασμένη με στόχο την πολιτεία. Έτσι, λοιπόν, η οργάνωση του δημόσιου χώρου, της αγοράς, αποτελεί το αξιολογικό κριτήριο κάθε συνύπαρξης που αξίζει να χαρακτηριστεί ως πολιτικό, αρκεί να διακριθεί από τις άλλες κοινές μορφές ζωής. Αυτό που μαθαίνουν, λοιπόν, οι πηγές για αυτό το την προφιλοσοφική παράδοση, την αποθυμένη, όπως λέει η Άρεντ, είναι ότι η σχέση κυβερνώντος κυβερνόμενου που εισήγαγε η πλατωνική φιλοσοφία είναι βαθιά αντιπολιτική. Ο Πλάτων έκανε λοιπόν τη μετάβαση στη δημόσια σφαίρα της άνησης και βίαιης σχέσης μεταξύ του άρχοντα και των σκλάβων. Ως εκ τούτου έκανε ασαφή τα όρια που διαχωρίζουν την ιδιωτική σφαίρα από τη δημόσια σφαίρα, την αγορά. Έτσι λοιπόν αφαίρεσε στην πολιτική τον λόγο ύπαρξής της, δηλαδή την ελευθερία, η οποία νοείται ως απαλλαγή από την άμεση φύση, απαλλαγμένη από την καταπίεση και σε θέση να ασκήσει τις άκρως ανθρώπινες δραστηριότητες. Θέτοντας την πολιτική στην υπηρεσία της ηθικής τελειότητας των μη φιλοσόφων, ο Πλάτων κληροδότησε την έννοια που
σύμφωνα με την οποία πρόκειται για μια δραστηριότητα που οδηγεί στην ολοκλήρωση ενός εξωτερικού τέλους, το οποίο αναφέρθηκε και ο Γιώργος Φαράκλας. Επίσης, ανάγοντας υπόδειγμα το ηθικό ιδεώδες της αυτοκυριαρχίας, η πολιτικοποίηση της σχέσης μεταξύ αυτού που κυβερνάει και αυτού που και αυτών των πολλών που εκτελούν τις εντολές του, εδραίωσε την πεποίθηση ότι η πολιτική απαιτεί την γνώση των ειδικών που προφανώς δεν κατέχουν όλοι. Αντιθέτως, το δικαίωμα των πολλών να ασκήσουν την εξουσία που είχε θεσπίσει η ισονομική αντίληψη επιβάλλει τη διάκριση μεταξύ διοίκησης που στόχο έχει την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων και τη συμμετοχή στα κοινά, που αφορά τους όλους τους πολίτες. Αυτό που μας έμαθε η ισονομική πολιτεία της αρχαιότητας είναι ότι η πολιτική δεν είναι μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια υπόθεση που αφορά τους πάντες. Και από τον Πλάτωνα η λέξη άρχην έπαψε να σημαίνει λαμβάνω την πρωτοβουλία ενός πράγματος όπου άλλοι με τη συμμετοχή τους θα φέρουν σε πέρας. Αυτή η έννοια σήμαινε ότι η εξουσία έχει τη ρίζα της στο γεγονός και συνεχίζει να υπάρχει όταν όλοι οι πολλοί συμμετέχουν στα κοινά. Το άρχιν, λοιπόν, έχει την έννοια εν τέλει, υπ' αυτή την έννοια, του θέτω υπό κηδαιμονία. Συνεπώς, η εξουσία, αφού ταυτίζεται με τη βία και τη δύναμη, νοείται πλέον ως την εξουσία της επιβολής. Ως γεγονός απτό και αποδεκταίο, αυτό υλοποιείται μέσω, σύμφωνα με την Arendt, μέσω της ανθρώπινης άσκησης που δεν διαφοροποιείται από το λόγο. Στην Arendt το είμαι και το φαίνομαι ταυτίζονται. Και η δράση και ο λόγος, όπως αναφέρει, είναι οι τρόποι με τους οποίους τα ανθρώπινα όντα εμφανίζονται το ένα στο άλλο, όχι ως φυσικά αντικείμενα, αλλά ως ανθρώπινα όντα. Σε αντίθεση με την εργασία και την κατασκευή, που δεν χρειάζονται την παρουσία, πράξη και ο λόγος είναι σχεσιακές, απαιτούν τους πολλούς, τα μέλη των οποίων συμπράττουν. Μπορούμε να δράσουμε από κοινού. Αυτό κατέδειξε η Χάννα Άρεντ. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της ισονομικής πολιτείας. Η πολιτική βασίζεται στο συνίσταται στη μοναδική δραστηριότητα που πραγματεύεται, που ασχολείται με την κοινότητα και την αμοιβαιότητα διαφορετικών όντων. Ως εκ τούτου, διεκδικεί την κατασκευή ενός θεσμισμένου χώρου που μπορούμε να ζούμε μεταξύ ομοίων. Ο τρόπος έτσι αυτό κατέστη εφικτό με τον θεσμικό κανόνα της πόλης, τον τρόπο δηλαδή οργάνωσης που επιτρέπει την αλληλεπίδευση και τη συζήτηση μεταξύ ανθρώπων ίσων. Η Arendt θεωρεί την ισονομία ως την πολιτικοποίηση της αμεροληψίας του ομήρου που εξήρε τόσο τον Αχιλλέα όσο και τον Έκτορα. Στον πολιτικό χώρο αυτή η αμεροληψία νοείται ως την κίνηση χωρίς εμπόδια στην πολιτική σφαίρα. Χάρη στην ελευθερία της κίνησης που εγγυάται ο νόμος και προστατεύει τους πολίτες από την αυθαιρεσία, κάθε μέλος της αγοράς μπορεί να μετακινηθεί μέσω της φαντασίας του και να προσλάβει το κοινό αγαθό υπό την έννοια του πολίτη. Και αυτό χωρίς να παραιτηθεί από την προσωπική του θέση. Εκφράζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αποκαλύπτεται στα μάτια μου, η γνώμη παραμένει απόλυτα ατομική. Η αντικειμενικότητά της δεν αξιολογείται με κριτήριο την απόλυτη ελευθερία, αλλά βασίζεται στο γεγονός ότι από την πλευρά που εγώ βρίσκομαι, βλέπω τα ίδια πράγματα.
Η ανταλλαγή λοιπόν των θέσεων αναδεικνύεται από το γεγονός ότι οι απόψεις φυρηλατούνται μέσω μιας διαδικασίας ελεύθερης συζήτησης και δημόσιου διαλόγου. Αυτή η αντίληψη θεμελιώνεται στον ορισμό της Άρεντ της φρόνησης και σύμφωνα με την Χάννα Άρεντ είναι η ακρίβεια με την οποία μεταφράζω σε λόγια ένα οπτικό φαινόμενο. Ως εκ τούτου, η πολιτική αρετή ορίζεται ως την ικανότητα να αποκτήσω και να έχω κατά νου την μεγαλύτερη ή δυνατή εικόνα για τις απόψεις. Απαλλαγμένη από την ομοιομορφία, αυτός ο τρόπος διαχείρισης του res publica αντιστέκεται στην απόλυτη αλήθεια. Η ισονομία συνεπάγεται ότι υπάρχει ελευθερία του λόγου για όλους. Δημοκρατικοποιεί τον όμηρο. Με άλλα λόγια, η προσφυγή στη βία αποκλείεται από τη δημόσια σφαίρα που παραμένει ο προσφυλής χώρος της αμοιβαίας πυθούς. Κατά αυτόν τον τρόπο, στον κόσμο της αρχαίας πόλης, ο επικός ήρωας δίνει τη θέση του στους δημοκρατικούς ήρωες, δηλαδή στους κοινούς ανθρώπους που έχουν το θάρρος να απελευθερωθούν, να αφήσουν τα ιδιωτικά τους συμφέροντα και να ασχοληθούν με τις υποθέσεις που απασχολούν τους πάντες. Αυτό το θάρρος της εμφάνισης στη δημόσια σκηνή είναι η δυνατότητα που της δίνεται να αναδειχθούν. Υπό αυτή την έννοια εκφράζει την απόλυτα ανθρώπινη συνθήκη, δηλαδή την πολλαπλότητα, η οποία οργανώσεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παραμένει η παράδοξη πολλαπλότητα των ανθρώπινων όντων. Στηριζόμενη στο δίκαιο, το κατεξοχήν ανθρώπινο, η αριστεία απαιτεί την ισότητα. Έτσι, το πάθος για τη διάκριση μεταφράζεται από την επιθυμία να γίνει κάποιος πιο ορατός από τους άλλους, παρά το γεγονός ότι όλοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Είπα, για με το στόχο αυτό, το αγωνιστικό πνεύμα που η πόλη δανείστηκε από τον Όμηρο απαιτεί η έννοια του πολίτη να βασίζεται στην πολιτική φιλία. Σύμφωνα με την Άρεντ, αυτή η φιλία προϋποθέτει μία κοινή πολιτική, η οποία δεν αντιτίθεται στην επιβεβλημένη αφομοίωση. Η ισονομική πόλη δημιουργεί τον μεταξύ χώρο όπου αναδεικνύεται η δικαιοσύνη. Αυτή η αντίληψη της δικαιοσύνης καθιστά τον νόμο ως την έκφραση της αμοιβαιότητας. Είναι αυτό που εγγυόμεθα αμοιβαία και που περιλαμβάνει το χώρο της ελευθερίας, όπου ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει, καταδεικνύοντας ποιος είναι αντί του τι είναι. Η δημοκρατία της αρχαιότητας είναι ιστορική εμπειρία που μας συνιστά, που μας προτείνει να δούμε την πολιτική ως το χώρο να είμαστε όλοι, να βιώνουμε όλοι από κοινού για τα κοινά ενδιαφέροντα. Μια τέτοια προσδοκία δεν πρέπει να θέτει υπό αμφισβήτηση την συνύπαρξη. Το να βγάλουμε από τη λύθη την πόλη σημαίνει να είμαστε σε θέση να κρίνουμε τη σημερινή μας κατάσταση με βοήθεια το παράδειγμα που παραμένει θαμμένο σε όλες τις φράσεις της λέξης «πολιτικός». Σε κάθε περίπτωση, αν και η πολιτική μοιάζει να μην έχει πλέον νόημα, θα έχει πάντα την ευκαιρία να εμφανίζεται μεταξύ αυτών που αγαπούν την ελευθερία. Άλλωστε, η Άρεντ είχε ομολογήσει ότι το ενδιαφέρον της για την αρχαιότητα οφείλεται στην επιθυμία της να γνωρίσει τις πηγές από τις οποίες εμπνεύστηκαν οι μεγάλοι επαναστάτες του 16ου αιώνα. Και όσο τα ανθρώπινα όντα θα βρίσκονται στη γη, η ιστορία θα συνεχίζεται.
Αυτός, με αυτόν τον τρόπο, η Χάννα Άρεντ προσεγγίζει την δημοκρατία στην αρχαιότητα. Κάναμε μία πολύ ενδιαφέρουσα αναδρομή ανά τους αιώνες και βλέπουμε σε αυτό που μας ορθά εξηγήσατε ότι οι φιλόσοφοι αντλήσανε σημαντικές έννοιες όπως την ισονομία, το αγωνιστικό πνεύμα, τη φιλία, την ελευθερία και τα μετέτρεψαν σε ένα είδος εργαστηρίου. Το ενδιαφέρον για την Άρεντ, αυτό το ενδιαφέρον, το αμερόληπτο, είναι το ενδιαφέρον για τα κοινά. Και αυτό το ενδιαφέρον δεν ταυτίζεται με το προσωπικό μου συμφέρον. Τα κοινά, κοινές υποθέσεις, θα ήθελα να στραφώ στους δύο ιστορικούς μας για μια τελευταία ερώτηση, τον Paulin Ismar και τον Patrick Boucheron, και να σας ρωτήσω πώς τη δική σας την ιστορική ανάλυση, πώς κατανοείτε εσείς, πώς μπορούμε λοιπόν από την ανάλυση στην οποία αναφερθήκατε στην κατασκευή του μοντέλου. Ό,τι είπε η Βάνα είναι πολύ σωστό. Η ανάγνωση της ισονομίας από την Αρέντ, της σχέσης σύμφωνα με τον Πλάτωνα μεταξύ της δημοκρατικού ιδεώδους και της αναζήτησης της αλήθειας σαν ιστορικούς μας προσκαλεί να ξαναδιαβάσουμε και να επανερμηνεύσουμε την παραδοσιακή μας ανάγνωση της αθηναϊκής δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, στην πολιτική σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία και ιδιαίτερα την αμερικανική πολιτική φιλοσοφία, υπάρχει μια σχολή που ονομάζεται Νέο Αθηναϊκή και η Ελένη Αντεμόρ εργάζεται πολύ συγκεκριμένα πάνω στα αρχαία κείμενα και αναφέρονται στην αθηναϊκή δημοκρατία για να σκεφτούν τι θα μπορούσαν να είναι σήμερα οι νέες μορφές λήψης αποφάσεων και οι τρόποι συλλογικής δόμησης. Είναι μελέτες πολύ συγκεκριμένες, ενίοτε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δομείται μια συμμετοχική διαδικασία και μελετούν πώς λειτουργούσαν το Συμβούλιο, η Εκκλησία, η Βουλή. Και είναι η ιδέα του μοντέλου με ό,τι αυτό συνεπάγεται σχετικά με την ικανότητα της αναπαραγωγής αυτού του μοντέλου. Γι' αυτό σας χρειαζόμαστε, εσάς τους ιστορικούς, γιατί οι φιλόσοφοι τα εξετάζουν με άλλη ματιά. Αυτό που λέγατε σχετικά με την Άρεντ και νωρίτερα, Γιώργο, σχετικά με τον Καστοριάδη, σε εμάς τους ιστορικούς της κλασικής εποχής είναι πολύ, μας ενδιαφέρει πολύ, γιατί η δημοκρατία δεν είναι ένα μοντέλο, είναι μια διαδικασία που συνεχώς επινοείται και ο όρος της δημοκρατίας εμφανίζεται για πρώτη φορά το 460, αλλά δεν έχει μια πάγια σημασία και το βλέπουμε κατά τα δύο πρώτα αιώνες της ύπαρξής του. Ακούμε πάρα πολλές εκδοχές. Είναι ένας νεολογισμός που θα
χρειαστεί πολύ χρόνο πριν λάβει έναν πρώτο ορισμό. Και όπως έλεγε και ο Πατρίκ, αυτό συναντά και την έννοια του πειραματισμού. Ο Καστοριάδης βλέπει τη γέννηση της δημοκρατίας σε σχέση με την ελληνική κοσμογονία, δηλαδή την, η ανάδυση από το χάος μιας πραγματικότητας και το γεγονός ότι οι Αθηναίοι είχαν συνείδηση του χάους μέσα στην, σε αυτή την πραγματικότητα και είχαν πάντοτε τη συνείδηση της αναγκαιότητας του μέτρου απέναντι στην υπερβολή. Και αυτό είναι η κυριαρχία του νόμου. Αυτό καθιστά την κυριαρχία του νόμου εναντίον της βούλησης του, της αυθαίρετης βούλησης του τυράννου. Πατρίκ, σχετικά με αυτό το θέμα του εργαστηρίου της αρχαίας δημοκρατία, ένας ιστορικός ή ένας ειδικός του μεσαίωνα, τι άποψη έχετε? Νομίζω ότι συμφωνούμε. Είναι δύσκολο σήμερα που να διαπιστώσουμε ότι δεν καταλήγουμε σε... Υπάρχει πάντα μια συνένεση, αλλά ο Πολάν Ισμάρ εξετάζει την Ελλάδα με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Είναι σε συνεχή διάλογο και με την ελληνική φιλοσοφία και με την σύγχρονη φιλοσοφία και αυτή τη βούληση να αφισβητηθεί η διχοτομία μεταξύ των ιστορικών, των ψυχρών ιστορικών που θεωρούν ότι πρέπει να αποστασιοποιηθούμε σε σχέση με την ελληνική εμπειρία και να μην υπάρχει κανένας γενεαλογικός δεσμός, και των θερμών ιστορικών της ελληνικής δημοκρατίας που θα ήθελαν να επαναφέρουν αυτή τη δημοκρατία σε εμάς. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε και τα δύο, και οι φίλοι μας, οι φιλόσοφοι μας έδωσαν αναφορές που μας είναι αγαπητές και που μπορούμε να αποδεχτούμε. Η Άννα Άρεντ, βεβαίως, από τη στιγμή που προσδιορίζει την ιστορία ως την τέχνη, να θυμόμαστε αυτό που είμαστε ικανοί να κάνουμε οι άντρες και οι γυναίκες όταν βρίσκονται στην κοινωνία, θέτει λοιπόν την εμπειρία στην καρδιά της διαδικασίας, και ο Καστοριάδης τελικά με την, αυτή την έννοια της απαρχής της ελληνικής δημοκρατίας προσπαθεί να συμφιλιώσει αυτό που αποκάλεσα τους θερμούς και τους ψυχρούς ιστορικούς, έστω και αν ο θησαυρός είναι χαμένος. Αν φυσήξουμε στη φωτιά, μπορεί να αναθερμανθεί. Η δημοκρατία προέρχεται από εκεί, από αυτή την αποστασιοποίηση. Ο Φρανσουά Σατλέ, ένας φιλόσοφος, το έλεγε και το αποκαλούσε η ελληνική ευγένεια. Αυτή η απόσταση που επιτρέπει να βρίσκεται κανείς σε καλή απόσταση, όχι πολύ κοντά, γιατί υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, και όχι πολύ μακριά, γιατί τότε υπάρχει αδιαφορία. Και από την αδιαφορία στην εχθρότητα υπάρχει μόνο ένα βήμα. Νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε σε καλή απόσταση ανάμεσα στους αρχαίους Έλληνες και στη σύγχρονη εμπειρία μεταξύ φιλοσοφίας και ιστορίας, και μπορούμε κατά κάποιο τρόπο και να υποφεληθεί ολόκληρη ιστορία και ολόκληρη φιλοσοφία. Για κάποιον που δεν είναι ειδικός αυτού του ζητήματος, εγώ μπορώ να εμπνευστώ λοιπόν από τις έννοιες τις οποίες αναφέραμε, της αυτονομίας, της κλίμακας, της συμμετοχής, το ζήτημα που έθεσε ο Γιώργος, για να ξέρουμε ποιο είναι το επίπεδο της συμμετοχής και όχι μόνο να υπάρχει συνένεση. Όταν στην Γαλλία μιλάμε για ποσοστό συμμετοχής
εκλογές σημαίνει πόσα άτομα συμμετείχαν στις εκλογές και ψήφισαν. Εάν πάρετε ένα δήμο όπως η Φλωρεντία το 1330, θεωρούμε ότι ένα τρίτο των κατοίκων της Φλωρεντίας, των αρσενικών, έδωσαν κάποια στιγμή, ανέλαβαν κάποια στιγμή ένα αξίωμα και αυτό είναι ένα ποσοστό συμμετοχής τεράστιο, το οποίο ουδέποτε πέτυχαν οι αρχαίοι και οι σύγχρονοι. Κάποια στιγμή της ζωής τους, οι κάτοικοι της Φλωρεντίας άσκησαν ένα μέρος της δημόσιας εξουσίας και αυτό μας κάνει να σκεφτούμε και μιλήσαμε για την Επανάσταση, την Ελληνική Επανάσταση, την Γαλλική Επανάσταση. Είναι στιγμές ίδρυσης και επανίδρυσης στιγμών ενθουσιασμού και δεν, το πρόβλημα είναι η φθορά, η δημοκρατική κόπωση και πώς ακόμα και υπάρχει και αντέχει, πώς μετά από τόσα χρόνια ανεχόμαστε οι μεν τους δε και πώς ένα καθεστώς να επιβιώνει παρά την απογοήτευση που προκαλεί σε όσους και όσες το στηρίζουν. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα αριθμού, κλίμακας, διάρκειας. Είναι ζητήματα λοιπόν σύγχρονα και ιστορικοί όλων των εποχών μπορούν να θέσουν αυτά τα ερωτήματα ξεκινώντας από την πολιτική ανθρωπολογία της αρχαίας Ελλάδας. Γιώργο, αυτή η καλή απόσταση, αυτή η καλή κλίμακα είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας πολίτης μιας δημοκρατίας σήμερα μπορεί να έχει αναλάβει λίγο αυτή την αρχαία κληρονομιά. Ενισχύοντας την άποψη, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια διάκριση που είχαν κάνει ήδη στην αρχαιότητα, είναι οικογενειακές, διαφορά μεταξύ των οικογενειακών σχέσεων με τις σχέσεις με τους ανθρώπους που δεν είναι από την οικογένεια. Οι μόνοι που συμμετείχαν τότε ήταν οι άρενες που συμμετείχαν στην πολιτική. Τώρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πράγματι όμως οι πολιτικές σχέσεις αρχίζουν να εμφανίζονται όταν έχουμε επαρκή απόσταση. Υπό αυτή την έννοια, η πολιτική προϋποθέτει αυτή την απόσταση, την αυρότητα. Κατ' εμέ αναδεικνύεται μια σημαντική πτυχή των πραγμάτων, η αυτονομία, η δημοκρατία, η διευρυμένη συμμετοχή είναι καλά πράγματα, αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη οικονομικών συνθήκων που δώσουν τη δυνατότητα στον καθένα να συμμετέχει σε αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Πολάιν Σμαχ στην αρχή, όταν αναφέρθηκε στη σχέση της δημοκρατίας και της δουλείας. Μπορεί να είναι απλούστευση το να λέει κανείς ότι αν δεν υπήρχαν σκλάβοι δεν θα υπήρχε χρόνος να ασχοληθούν με την πολιτική. Αλλά, απ' την άλλη, αν ασχολούνταν μόνο με τη δουλειά τους, δεν θα μπορούσαν να ασχοληθούν με την πολιτική. Άρα, υπάρχει ένας βαθμός οικονομικής ευημερίας, ο οποίος είναι απαραίτητος για να αυτονομηθεί στο βαθμό που μπορεί η πολιτική σφαίρα, για να μπορεί κανείς να βιώνει την ελευθερία του όπως προτείνει η Αρέντ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση που μπορούμε να βρούμε και στον Αριστοτέλη.
από τη στιγμή που έστω και ακόμη στο κτίριό σας, στην πολυκατοικία σας, έχετε βρει τον τρόπο να ασχοληθείτε με τα κοινά, ασκείτε πολιτική. Και αυτό μας δίνει την χαρά ότι ασχολούμαστε με τα κοινά, αρκεί να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο. Είναι η δημόσια χαρά ενός μιας πολυκατοικίας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω αν ισχύει μόνο στην πολυκατοικία, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις στο κοινό μας. Ηλέκτρα, μπορούμε να ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις. Μια πρώτη ερώτηση που έχει θέσει η Μαρία. Στην ελληνική αρχαιότητα η δημοκρατία ήταν πραγματική, αληθινή, άμεση. Ο ιδιώτης, όλοι συνέρχονταν στην πνίκα, ο ιδιώτης είχε αρνητική χρεια. Πώς σήμερα μπορούμε να αποκαταστήσουμε μια τέτοια δημοκρατία σε μια εποχή που ζούμε στην απομόνωση και όπου οι κοινωνικές μας σχέσεις περνούν από το διαδίκτυο? Νομίζω ότι ο κύριος Φαράκλας εξήγησε τις δυσκολίες ύπαρξης μιας τέτοιας δημοκρατίας. Δεν έχουμε σκλάβους, δούλους. Πρέπει λοιπόν να εργαζόμαστε όλοι. Βέβαια, εργαζόμαστε λιγότερο από ότι στον 19ο αιώνα και μπορούμε να ελπίζουμε ότι, ότι στο μέλλον θα δουλεύουμε λιγότερο και ότι πιστεύω ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να συμμετέχει κανείς στο πολιτικό βίο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά τις αρνητικές τους πτυχές, είναι ένας χώρος δημοκρατικής ελευθερίας. Δύσκολα μπορεί να ισχυριστεί κανείς το αντίθετο. Ο καθένας μπορεί να πάρει το λόγο, να δημιουργήσει το κοινό του, το ακροατήριό του. Βέβαια, όλα τα ακροατήρια δεν είναι εξίσου συμπαθή όσο θα το επιθυμούσαμε, αλλά από τυπικής απόψεως είναι μία μορφή ελευθερίας, νομίζω. Είναι ωραίο το να φαντάζεται κανείς ότι όλοι οι πολίτες συνέρχονται στην πνίκα, συζητούν, συνδιαλέγονται και ότι όσοι παρέμεναν στον ιδιωτικό τους χώρο ήταν κάπως καταδικασμένοι. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά στην πνίκα στην Αθήνα υπήρχαν 6.000 θέσεις, όχι περισσότερες, και οι πολίτες ήταν 40.000. Άρα η συμμετοχή δεν ήταν διαρκής και μόνιμη. Και μάλιστα οι δημοκρατίες ζούσαν με αποχή και η αποχή ήταν πλήρως αποδεκτή. Υπάρχουν αυτά τα διαλύματα, λοιπόν, στην συμμετοχή στο βίο της πολιτείας, που έπαιζαν σημαντικό ρόλο. Εμείς, βέβαια, από τις κομμούνες και ενδεχομένως όχι μακριά από το όνειρο των Σοβιέτ, αυτό εξηγεί και την διάρκεια αυτής της δημοκρατίας που διήρκησε 400 χρόνια. Όταν ενδιαφέρεται κανείς στις κοινές υποθέσεις, δεν είναι ιδιώτης. Έχουμε μια άλλη ερώτηση. Τι πιστεύετε για την προσπάθεια αναθεώρησης της ιστορίας στην Φιλανδία με κλήρωση και στην Ισλανδία, συγγνώμη, και ποιο συμπέρασμα μπορούμε να αντλήσουμε από το γεγονός ότι δεν το υιοθέτησαν οι πολίτες? Νομίζω ο Ηρόδος θα μπορούσε να το απαντήσει. Εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω πράγματι. Υπάρχουν πολλές δημοκρατικές πρακτικές από τις οποίες μπορούμε να εμπνευστούμε και υπάρχει η δημοκρατία της αρχαιότητας, υπάρχει η ψηφοφορία, υπάρχει και η κλήρωση.
Νομίζω λοιπόν μπορούμε να εμπνευστούμε για τις δημοκρατικές πρακτικές από την αρχαιότητα για το σήμερα. Αυτή η κλήρωση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αν μου επιτρέπετε. Χωρίς να θέλω να επισέλθω στις υποθέσεις της Ισλανδίας. Πράγματι, μπορούμε να επικαλεστούμε το προηγούμενο της κλήρωσης της αρχαιότητας. Δεν υπάρχουν όμως πάρα πολλά καθεστώτα τα οποία χρησιμοποίησαν την κλήρωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Βενετία. Η Βενετία, η ολιγαρχική Βενετία. Αυτή η μορφή ολιγαρχικής δημοκρατίας που έχει έναν αιρετό πρίγκιπα στην κορυφή της, που έχει ένα μεικτό καθεστώς όλων αυτών που ο Μοντεσκιέ προσπαθούσε να διακρίνει, να ξεχωρίσει, η Βενετία τα έχει όλα ταυτόχρονα και έχει την πολιτική μακροζωή, το ρεκόρ της πολιτικής μακροζωή από το 1287 μέχρι το 1787. Και διαπιστώνουμε ότι όταν υπάρχει μία κοινωνική διαμάχη μεταξύ του λαού και των αρχόντων, ο λαός πάντοτε στηρίζει des suffrages mixtes soit supérieur. Voilà. C'est-à-dire στηρίζει το αποτέλεσμα μιας κλήρωσης. Ο λαός θέλει περισσότερη κλήρωση παρά ψηφοφορία, γιατί γνωρίζει ότι είναι λιγότερο άδικο. Και εδώ όμως η συζήτηση αυτή που είναι επίκαιρη, σύγχρονη, είναι μία συζήτηση με πολλαπλές αναφορές. Δεν έχει μόνο ως παράδειγμα την Αθηναϊκή Δημοκρατία, αλλά όλες τις δημοκρατικές εμπειρίες και έχει έναν παροντικό χαρακτήρα και διεθνή. Αυτή η συζήτηση λοιπόν για την κλήρωση λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες εμπειρίες αυτής της πρακτικής. Bien sûr que vous avez des personnels politiques. Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα βέβαια, όπως στη Γαλλία για παράδειγμα, που λένε δεν μπορεί να συζητηθεί κάτι τέτοιο. Και τότε τους ρωτάμε γιατί εμπιστεύεστε την κλήρωση για τα ποινικά δικαστήρια, αν πιστεύετε ότι δεν είναι δημοκρατικό η δημοκρατική διαδικασία της κλήρωσης. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, είχαμε ένα σώμα ενόρκων που βασιζόταν στην κλήρωση. Αυτό μου φαίνεται ενδιαφέρον γιατί δημιουργεί ένα ρήγμα στην ιστορική γενεαλογία. Μία ερώτηση. Πώς η ελληνική δημοκρατία γινόταν αντιληπτή από τους διαδόχους της, από τους Ρωμαίους και την ελληνιστική περίοδο, ήταν μία επιτυχία ή ένα αποτυχημένο μοντέλο. Κύριος Ισμάρ, η Βερονίκη. Ίσως ο κύριος. Ναι, αυτό το ζήτημα της επιβίωσης της αρχαίας δημοκρατίας είναι πρόβλημα ιστοριογραφίας και πολύ καιρό θεωρήσαμε ότι η ελληνική δημοκρατία σταματούσε με την κλασική εποχή και εδώ και πολλές δεκαετίες ότι η εποχή των κατακτήσεων του Αλέξανδρου έθεταν ένα τέλος στην ελληνική δημοκρατία και στη συνέχεια οι επιγραφές και οι αρχαιολογικές ανασκαφές, ιδιαίτερα στην Μικρά Ασία, έδειξαν ότι την ελληνιστική εποχή υπήρξε ο χρυσός αιώνας της δημοκρατίας και της ελληνικής πολιτείας, γιατί είδαμε να βγαίνουν από τη γη, να βγαίνει η πραγματικότητα της λειτουργίας αυτών των
πολιτικών συστημάτων και είναι μια οργάνωση που δίνει θέση στην ανάληψη από τους πολίτες των αποφάσεων που άπτονται του πολιτικού βίου και της οργάνωσης της πολιτείας. Δεν είναι λοιπόν μια ιστορία που τελειώνει με την Αθήνα στον 4ο αιώνα, είναι μια ιστορία που συνεχίζει και αυτές οι επαναπροσδιορισμοί φαίνονται μέσα στην πρακτική του πολιτικού βίου με τα όρια, όπως είπε ο Πολάνης Μαχ, σε αυτή την έννοια της συμμετοχικής δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών. Αλλά το μοντέλο παραμένει ανά τους αιώνες. Το μοντέλο αυτό παραμένει και εξελίσσεται στην ρωμαϊκή κυριαρχία. Όταν αναφερόμαστε σε δημοκρατικό καθεστώς, δεν μιλάμε πάντοτε για αυτό που ίσχυε στις ελληνικές πόλεις τον 2ο και 3ο αιώνα. Ο όρος αλλάζει σημασίας και είναι ένα ιδεώδες που συνεχίζει να επικαλείται. Μια τελευταία ερώτηση. Πώς να εξετάσουμε τον βίο στον οίκο και σε σχέση με την ισονομία, σύμφωνα με την Άννα Αρέντ. Η Αρέντ καταδικάζει απόλυτα τον αποκλεισμό των γυναικών, καθώς ήταν και η ίδια γυναίκα, τον αποκλεισμό λοιπόν των γυναικών από την δημόσια σφαίρα και αυτό που την ενδιαφέρει είναι ότι οι μορφωμένοι της αρχαίας κοινωνίας μιλούσαν για την ισονομία και για την κατάργηση της δουλείας. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η δημόσια σφαίρα. Αν οι γυναίκες μπορούσαν να συμμετάσχουν, θα ήταν πολύ ευτυχείς. Αυτό δεν ίσχυε εκείνη την εποχή. Και ο Γιώργος θέλει να προσθέσει κάτι. Ήθελα να πω το εξής. Σε όλη την παράδοση μπορούμε να πούμε ότι η οικογενειακή σφαίρα αντιπροσωπεύει την σφαίρα της νόμιμης εξουσίας και είναι η εξουσία του πατέρα πάνω στη γυναίκα, στα παιδιά και στους δούλους. Αναφερόμαστε λοιπόν συνεχώς παραδοσιακά στην εξουσία του πατέρα ή την εξουσία του γιατρού, του καπετάνιου. Και η καινοτομία της εποχής μας, η σημαντική καινοτομία, είναι ότι αυτό το μοντέλο τίνει να εξαλειφθεί και δεν μπορούμε πλέον στον πολιτικό λόγο να αναφερόμαστε να χρησιμοποιούμε την αναφορά της εξουσίας με αναφορά στον πατέρα, στον πατερναλισμό. Όταν μιλάμε για πατερναλισμό, είναι μια πολιτική εξουσία που αναφέρεται στην αγαθή εξουσία του πατέρα πάνω στα παιδιά του. Ο πατέρας στρέφει αγάπη για τα παιδιά του, ενώ ο βασιλιάς δεν μπορεί να τρέφει το ίδιο ενδιαφέρον και αγάπη για τους πολίτες του. Η σχέση πατριαρχικής κυριαρχίας υπάρχει παράλληλα με πολιτικά συστήματα πιο φιλελεύθερα. Αυτό το μοντέλο του οίκου τίνει να
εξαλειφθεί και να δημοκρατικοποιηθεί. Δεν εννοώ λέγοντας αυτό ότι τα παιδιά δεν πρέπει να υπόκεινται στην εξουσία των γονιών τους, ιδίως όταν είναι μικρά, αλλά υπάρχει μια καλή εξέλιξη θετική και αυτό το μοντέλο τίνει να εξαλειφθεί. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, η δημοκρατία ισχωρεί μέσα στην οικογένεια. Βλέποντας λοιπόν έτσι το μέλλον, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για αυτή τη συζήτηση που ήταν πολύ πλούσια και μας έδωσε πολλές πληροφορίες. Ξαναδίνω τον λόγο στον Μοαμέντ Ροζντί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εκ μέρους του κυρίου Πατρίκ Κομουά, του Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας, θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για αυτή την πολύ πλούσια και ενδιαφέρουσα συζήτηση, τους ιστορικούς, τους φιλοσόφους Έλληνες και Γάλλους, και στα επευκαιρία αυτών των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σονκοφσκή που συντόνισε αυτή τη συζήτηση και που έθεσε αυτές τις ερωτήσεις που οδήγησαν σε αυτό την πλούσια συζήτηση, και ραντεβού για επόμενες εκδηλώσεις και συναντήσεις, και ελπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες να φτάσουμε στο τέλος αυτής της δύσκολης περίοδου και να υποδεχτούμε και πάλι στο Γαλλικό Ινστιτούτο, να σας υποδεχτούμε. Ευχαριστούμε. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν ανάμεσά σας και που γνώρισα πολύ ενδιαφέροντες συναδέλφους. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Cool.